Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας της Τριγλίας με τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, 1-0 το τελικό σκόρ υπέρ των γηπεδούχων. Κοντά μας έχουμε τους δύο προπονητές, τον Γιώργο Παπακοστούλη και τον Γιάννη Μακίνα, και τους δύο ποδοσφαιριστές, τον Παναγιώτη Κόρμπα και τον Σταύρο Ιωσήπη, που είναι και τερματοφύλακες στην ομάδα. Κύριε Μακίνα, θέλω να μας πείτε την άποψή σας, πώς είδατε τον αγώνα σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι. Μπήκαμε πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πιέσαμε ψηλά. Είχαμε ένα πολύ καλό 15 λεπτό με κατοχή και πίεση ψηλά. Ένας τραυματισμός μας έφερε πολύ πίσω. Ένας από τους καλύτερους παίκτες μας, ο Καστράτη, αναγκάστηκε να βγει στο 20 λεπτό, αν θυμάμαι καλά. Παίξαμε γύρω στα 5-6 λεπτά με 10 παίχτες. Η Τριγλία ανέκτησε τον έλεγχο και μας πίεσε ψηλά, η οποία είναι και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και σίγουρα όταν έχεις λιγότερους παίχτες, το διάστημα εκείνο ήμασταν σε αμυντική φάση. Κάναμε γρήγορα μια αλλαγή, δεν μπορέσαμε να μπούμε στο παιχνίδι. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο 0-0 με μια φάση που ελέγχεται για μένα. Δεν θέλω να μιλήσω για διαιτησίες, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε τίποτα σε αυτή τη φάση. Δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη η Τριγλία στα πρώτα λεπτά, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Εμείς δεν μπήκαμε το ίδιο δυνατά και σωστά στον αγωνιστικό χώρο όπως το πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο 20 λεπτό. Δεχτήκαμε το τέρμα από ένα δικό μας λάθος. Ένας κεντρικός αμυντικός, αντί να διώξει την μπάλα πλάγιο, επανέφερε στη μεγάλη περιοχή και λάθη. Τα λάθη, όποια ομάδα κάνει τα λιγότερα λάθη, είναι αυτή που στο τέλος θα πάρει τους τρεις βαθμούς. Κάναμε αρκετά λάθη, δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Μας έλειψε πολύ αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος ηρεμεί την ομάδα και δίνει πολύ καλό ρυθμό και χτίζουμε παιχνίδι με αυτόν από πίσω. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπαμε, δεχτήκαμε το τέρμα. Προσπαθήσαμε να πάρουμε χώρο, να πάρουμε μέτρα στο γήπεδο. Και στα τελευταία λεπτά δημιουργήσαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, οι οποίες δεν είχαν την ευτυχή κατάληξη για μας. Αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Τριγλίας και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Παπακοστούλη, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Να ευχηθώ να είμαστε όλοι υγιείς λόγω του κορονοϊού και τα προβλήματα που υπάρχουν. Υγεία και προχωράμε. Το γεγονός ότι μείνατε πίσω τώρα, νομίζω 9 βαθμούς, δεν ήταν 6 και πήγαν 9. Σας προβληματίζει αυτό, σας αγχώνει, σας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα? Σίγουρα προβληματίζει. Η διαφορά τώρα, με μια νίκη ας πούμε πήγαινε στους 3 βαθμούς, τώρα πήγε στους 9 βαθμούς. Σίγουρα προβληματίζει. Πρέπει να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια, ποια είναι τα λάθη μας, ποια είναι η λειτουργία μας. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Ένας γύρος τελείωσε. Όπως χάσαμε, μπορούμε να κερδίσουμε στο δεύτερο γύρο. Εξάλλου η βαθμολογία των play-off μετά διατρία γνωρίζεται ποια είναι η λειτουργία. Μπορεί να φέρει κοντά τις ομάδες. Ελπίζουμε να έχουμε πολύ καλύτερο δεύτερο γύρο όταν θα ξαναπαίξουμε. Κύριε Παπακοστούλη, 9 στα 9. Πρώτος γύρος τελείωσε σήμερα και έχετε το απόλυτο. Είσαστε απόλυτα ικανοποιημένος? Ξέρω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εξίσου συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για τη μέχρι τώρα πορεία τους, γιατί σε αυτούς αμήνεται έσημο. Εμείς σας είπα και άλλη φορά ότι προσπαθούμε κάθε μέρα μέσα από τη δουλειά μας, από τη μέρα που ήρθαμε, γιατί σας είπα ότι ήμασταν μια καινούργια ομάδα, να χτίζουμε βήμα-βήμα την εικόνα μας. Ξέρουμε που βρισκόμαστε, σας είπα και άλλη φορά. Σίγουρα σήμερα ξέραμε ότι θα παίξουμε μια διαδική ομάδα, όπως είναι η ομάδα του Αγίου Στεφάνου. Θέλαμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους στην άμυνά μας. Νομίζω ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά και ακόμα μέχρι το 90, που οι φάσεις στις οποίες δεχτήκαμε από μακριά τα σούτ τα οποία κάνανε. Φάση καθαρή δεν έχει ο Αγίου Στέφανος και νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα γκολ ξέχωρα από το πέναλτι. Από εκεί και πέρα, αφού προηγηθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και ηρεμήσαμε περισσότερο, γιατί αυτό μας έλειψε.
όσες φορές ήμασταν με καθαρό μυαλό και με καλή κυκλοφορία της μπάλας, νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες να τελειώσουμε το μάτς. Δεν το κάναμε με συνέπεια, μια ομάδα όπως είναι, όπως είπα, ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, να έχει και αυτός τις δικές του στιγμές. Οι στιγμές αυτές όμως, σας είπα, δεν είναι καθαρές φάσεις, είναι από μακριά τα σουτ, okay, είναι λογικό να γίνουν. Αξίζουν πάλι στα παιδιά συγχαρητήρια για την προσπάθεια την οποία έχουν κάνει όχι μόνο σήμερα, αλλά από την αρχή της προετοιμασίας. Αυτό που εύχομαι, εδώ μας βρίσκει, όπως είπε και ο φίλος μου Γιάννης, ότι σταματάει το πρωτάθλημα και για μας είναι κακό, γιατί έχουμε βρει ένα ρυθμό, έχουμε βρει τη λειτουργία μας σαν ομάδα και σαν παίκτες. Ξέρουμε πλέον τι ζητάμε, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μας πάει πίσω αυτό. Και νομίζω ότι αυτό που θα αδικεί κάποιον τη δεδομένη στιγμή είμαστε εμείς, γιατί όπως είπατε, έχουμε το απόλυτο. Είχαμε τον ρυθμό των αγώνων, τον ρυθμό των προπονήσεων και δεν ξέρω τώρα πότε θα ξαναξεκινήσουμε. Το γεγονός ότι η ομάδα έχει δεχτεί μόνο 4 γκολ είναι αυτό ένα από τα κλειδιά, ας το πούμε έτσι, της φετινής πορείας της Τριγλίας, η άμυνά της. Σίγουρα θέλαμε, σας είπα, από τη στιγμή που είμαστε καινούργια ομάδα, η αμυντική μας λειτουργία να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Και όταν μιλάμε για άμυνα, δεν μιλάμε για τα παιδιά που παίζουν στην άμυνα, αλλά μιλάμε για τη συνολική λειτουργία της ομάδας που ξεκινάει από το σερβέρ μας. Βλέπετε ότι σε κάθε παιχνίδι είμαστε πάρα πολύ πιεστικοί από την αρχή και αυτό νομίζω ανταπεξέρχονται τα παιδιά σε αυτά τα οποία ζητάμε και κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Νομίζω ότι όντως είναι ένα από τα κλειδιά τα οποία η ομάδα είναι τόσο ψηλά, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι προσπαθεί να είναι παραγωγική. Ξέχωρα από τα γκολ αλλά και τις φάσεις που θέλει να κάνει σε κάθε παιχνίδι. Και νομίζω ότι πέρα από την αμυντική μας λειτουργία έχουμε και την καλύτερη επίθεση στον ομιλό μας. Και όχι μόνο. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια συνολική δουλειά την οποία κάνουμε και αυτό φαίνεται σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Ο Σταύρος Ιωσίπου είναι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου και θέλουμε την άποψή σου, κύριε Σταύρο, πώς είδες το παιχνίδι από τη μεριά σου. Να σου πω τα αλήθεια, δεν έχω να συμπληρώσω πολλά πράγματα. Νομίζω μέσα στις άκρες με καλύπτει ο coach. Απλά εγώ από πίσω, όπως το έβλεπα, είδα μια Τριγλία πιο παθιασμένη, ότι θέλει πιο πολύ από εμάς. Υπήρχαν πολλές συγκυρίες που αλλάξαν λίγο τη ροή του παιχνιδιού, όπως ακόμα και η αποβολή ή ο τερματικός του Ηλία, ο Καστράτη. Το πέναλτι ενώ θα έπρεπε ας πούμε, να μας δώσει ψυχικά από θέματα για να προχωρήσουμε, να παλέψουμε λίγο περισσότερο, γιατί ήρθαμε στο τσάκ να βρισκόμαστε στο 1-0. Εκεί πίστευα ότι θα μπορούσαμε να κάψουμε να κάνουμε κάποιες ευκαιρίες, έτσι λίγο να πάρουμε τα πάνω μας. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε το ημίχρονο, ήμασταν σε μια έτσι αμυντική πιο πολύ κατάσταση, δεν μας έβγαιναν πολλά πράγματα. Από εκεί πέρα όταν τέλειωσε στο πρώτο δεκάλεπτο, αν έκανε λάθος, γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αυτομάτως μπαίνει σε μια διαδικασία και να ανοιχτείς και να μην παίξεις καλό ποδόσφαιρο και να πηγαίνεις να διεκδικείς άμεσα για γκολ. Πράγμα που πάλι μας βγήκε. Γενικά είδα ότι η Τριγλία είχε μέταλλο πρωταθλητή, κάτι που λείπει από εμάς και ελπίζω στο μέλλον να το βρούμε. Αν όλα πάνε καλά και επιστρέψουμε όλοι εμείς. Αυτό δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Να πω συγχαρητήρια στην Τριγλία. Σας ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία. Αυτά. Νομίζω να έχουμε καλύψει. Ο Παναγιώτης ο Κόρμπας είναι ο τερματοφύλακας της Τριγλίας. Παναγιώτη, μιλάγαμε για την άμυνα προηγουμένως. Είσαι και εσύ ένα μέλος, βασικό μέλος της άμυνας. Το να μας πεις πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι το σημερινό και κατά δεύτερο λόγο για αυτό τον πρώτο γύρο, για τους 9 αγώνες. Καλησπέρα και από μένα. Αντιμετωπίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που ξέραμε με τον Άγιο Στέφανο. Μελετήσαμε όλη τη βδομάδα τα δυνατά και τα δύνατα του σημεία και στοχεύσαμε πάνω σε αυτά. Θεωρώ ότι στον πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε καθόλου. Χάσαμε και το πέναλτι, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει κάποιο τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάλι δυνατά, πετύχαμε τον γκολ. Στη συνέχεια δεν επαναπαυθήκαμε, χάσαμε και άλλες ευκαιρίες. Και αν εξαιρέσει το μέχρι το 90 δεν είχαμε απειληθεί καθόλου εκτός από κάτι γεμίσματα και δύο σουτ μακρινά που έγιναν. Είναι δύο σουτ μακρινά που έκανε ο Άγιος Στέφανος. Θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια. Για τον
συμπληρώσω λιγάκι ένα λεπτό. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αν θυμόμαστε καλά και δούμε το βίντεο, πριν την επίτευξη του πόλου της Τριγλίας, χάνει ο Σαπαλίτης ένα τετατέτ μόνος του, που θα έχει άλλη ροή το παιχνίδι, να προηγηθείς στο 10ο λεπτό και να τελειώσει διαφορετικά. Όλα είναι συγκυρίες. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου έχασε ο Σαπαλίδης, στο δεύτερο λεπτό μπήκε το κόλπο. Στο 30 δευτερόλεπτο το χάνουμε εμείς στο δεύτερο ημιχρόνου μια φάση και στην επόμενη χάνει ο Σαπαλίδης. Γιατί αν μπει το 1-0, θα του μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Θα συμφωνήσουμε με το Γιάννη Τριχάνη. Στο δεύτερο ημιχρόνο το πρώτο λεπτό τη φάση να προηγηθούμε. Αν προηγηθούμε εκεί, όντως θα μιλάμε για κάτι άλλο. Κάνουμε ατομικό λάθος στη φάση του Σαπαλίδη που μπορεί να προηγηθεί ο Στέφανος και θα μιλάμε για άλλο παιχνίδι, σίγουρα. Είναι αυτό που είπαμε, τα λάθη είναι αυτά που δίνουν εδώ. Σημασία έχει για να το κλείσω και να συμπληρώσω τον Γιάννη εδώ. Ναι. Είναι ότι όντως και να συμφωνήσω με τον, Σταύρο ότι το θέλαμε πάρα πολύ. Όχι για να αποδείξουμε κάτι, δεν έχουμε αποδείξει, σας είπα και άλλη φορά, τίποτα. Αυτό που αποδεικνύουμε είναι μόνο στον εαυτό μας τη δουλειά την οποία κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό κάναμε και σήμερα. Ήμασταν όντως παθιασμένοι, θέλαμε να έχουμε το 9-9, να είμαστε το απόλυτο στο απόλυτο των παιχνιδιών και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα παιδιά δώσαν τα πάντα για να πάρουν το παιχνίδι αυτό και τους δικαιούνται νομίζω 100%. Παραγγείλω, θα μας δώσω μια απάντηση για τον πρώτο γύρο. Ναι, τίποτα. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το έχουμε πει από την αρχή. Πιστεύω ότι μόνο τυχαίο δεν είναι. Δουλεύουμε πάρα πολύ στην προπόληση, έχουμε οικογενειακό κλίμα, πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας. Και... πιστεύω ότι έρχεται και συνέχεια παρόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Υγεία.